και θα πάω πολύ γρήγορα στο Αμπού Ντάμπι. Εκεί θα συναντήσουμε τον εκλεκτό κύριο Σπύρο Πλακούδα, ο οποίος είναι καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Ραμπντάν στο Αμπού Ντάμπι. Καλημέρα κύριε Πλακούδα. Καλή σας μέρα από το Αμπού Ντάμπι, κύριε Σαχίνη. Πριν σας ρωτήσω για την Ουκρανία, εσείς μπορείτε να μας δώσετε μια εξήγηση εν μέσω αυτού του πολέμου και εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, φτώχειας, ακρίβειας, παρεμβάσεων κτλ. Βγαίνει ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας και κάνει για πρώτη φορά μια δήλωση προσοχή σε εντάσεις Ελλάδας-Τουρκίας και να επιλύσετε ειρηνικά τις διαφορές. Αυτό που κολλάει, κολλάει. Η Κίνα ούτως ή άλλως ανησυχεί για τυχόν εξάπλωση της σύραξης στην Ανατολική Μεσόγειο και οι δηλώσεις της αυτές δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία, αφορούν και τη Λιβύη και τη Συρία. Δηλαδή, τις προηγούμενες ημέρες το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας προέβη σε αυτές τις δυσνόητες ανακοινώσεις για την περιοχή της Ανατολικής και Κεντρικής Μεσογείου, οι οποίες όμως εν ολίγης στηρίζουν την εκδοχή των γεγονότων της Ρωσίας. Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί λοιπόν η Κίνα, η οποία φόκαρε και στα ελληνοτουρκικά ονομαστικά αλλά και στις άλλες περιοχές, γιατί η Κίνα δεν σκέφτηκε για παράδειγμα και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, εκεί που οι Σέρβοι ζητούν αυτονομία και καλούν τη μητέρα πατρίδα της Σερβίας και οι άλλοι λένε ότι προσοχή γιατί εδώ είναι πυρητιδα αποθήκη. Γιατί δεν αναφέρθηκε και σε αυτό? Δεν είναι έτσι απορίας άξιων? Τι γίνεται εδώ? Πώς το αποκωδικοποιείτε? Βεβαίως, δεν αναφέρθηκαν όχι μόνο σε αυτό, αλλά ούτε και στο Κόσοβο. Α, μάλιστα, σωστά. Παρά τις εντάσεις προημερών. Μάλλον, οφείλεται ακριβώς σε μία λογική της ανταπόδοσης. Δηλαδή, ενώ αυξάνεται η ένταση, ναι, ρητορικός πάντα, μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου, επειδή ακριβώς δεν μετέχει το πρόγραμμα των κυρώσεων η Κίνα κατά της Ρωσίας, γι' αυτό το λόγο και αυξάνεται και αυτή η ένταση των δηλώσεων, με τις εκκλήσεις και αντεκκλήσεις. Προς το παρόν το βοσνιακό ζήτημα δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, αν και θα πρέπει να αναδειχθεί στην ολότητά του, γιατί αυτό το κράτος Φραγκενστάιν σύντομα, μα πολύ σύντομα, θα μονοπολεί τα πρωτοσέλιδα των ΜΜΕ εξαιτίας ακριβώς των χρόνιων παθογενειών του και των αυξανόμενων εριδών μεταξύ των δύο κρατηδίων. Μάλιστα. Νομίζω ότι κρούσατε ήδη καμπανάκι, γιατί εδώ είναι Βαλκάνια, δεν επεξεγέλασε. Αλλά κοιτάξτε τώρα, ανεβαίνει, σωστά το λέτε, η ένταση φραστικά για το ότι η Κίνα δεν μετέχει στις κυρώσεις, αλλά την ίδια ώρα οι ΗΠΑ δεν λένε κουβέντα για την Τουρκία, που επίσης όχι απλά δεν μετέχει στις κυρώσεις, αλλά παίζει και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία, και αύριο στο δικό της έδαφος, στην Ατάλεια, συναντιούνται ο Ρώσος και ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών. Βεβαίως. Ούτως ή άλλως η Τουρκία συνεχίζει να τηρεί τη στάση του επιτίδιου ουδέτερου. Από τη μία πλευρά, όπως εύστοχα αναφέρατε και εσείς, υποστηρίζει τους Ουκρανούς στρατιωτικά. Υπενθυμίζω την παράδοση προημερών μιας δεύτερης παρτίδας των τουρκικών Bayraktar. Αφετέρου, η Τουρκία δεν διακινδυνεύει να διαρρήξει πλήρως τις προνομιακές σχέσεις της με τη Ρωσία, αν και κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, και μάλιστα στην χθεσινή τηλεφωνική συνομιλία τους, οι δύο πρόεδροι, Πούτιν και Ερντογάν, πέραν των φιλοφρονήσεων, αντίλαξαν και τις υποσχέσεις να συνεχίσουν την οικονομική συνεργασία τους, και μάλιστα ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι αν χρειαστεί θα χρησιμοποιήσει και γουάν, κινέζικο, και τουρκική λίρα και ρωσικό ρούβλι για τη διενέργεια των συναλλαγών. Και σε όλα αυτά, ενώ η Αμερική ούτως ή άλλως απήτησε προεβδομάδων την επιστροφή στο ματρί όλων των απολωλώτων προβάτων, κυρίως της Γερμανίας και με την κλίτσα μάλιστα,
Την Τουρκία συνεχίζει παραδόξως να ανέχεται την προσφυλή στάση της Τουρκίας όσο επιτίδιος ουδέτερος. Δεν γνωρίζω κατά πόσο θα την ανεχθούν έτσι περαιτέρω οι Αμερικανοί, ιδίως υπό το φως της αναβίωσης του αγωγού Ισμέτ, ο οποίος για άλλη μια φορά αναβιώνει και αυτό προδίδει και την μοιοπία ορισμένων αξιωματούχων του State Department, των ΗΠΑ, που στο όνομα ακριβώς της ανάθεσης της Ρωσίας είχαν προωθήσει την ιδέα τη μετατροπής της Τουρκίας σε ένα αντιρωσικό προμαχώνα. Άρα εσείς δεν είστε πεισμένος ότι η Τουρκία θα επιστρέψει στο Μαντρί. Λέτε κάτι διαφορετικό. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει, κύριε Σαχίνη, την πολυτέλεια αυτή. Γιατί γνωρίζει ότι εάν όντως μετάσχει στο πρόγραμμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και γενικότερα μετατρέψει το έδαφος της σε ένα αντιρωσικό προμαχώνα, τότε ο Μόσχοβος θα της ανοίξει το μέτωπο της Συρίας και για την ακρίβεια του Ιντλίπ με μόνο μία επίθεση, και όχι αυλομέτωπη επίθεση, μόνο αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Η Ρωσία θα οθήσει σχεδόν 4 εκατομμύρια αμάχους σε αυτή την επαρχία στο μέγεθος περίπου 3 ομών της Πελοποννήσου, τα σύνορα της Τουρκίας. Λίγους μήνες πριν τις εκλογές στην Τουρκία. Μάλιστα. Σαφές. Πάμε τώρα στο μέτωπο που έχει πυροδοτήσει τα πάντα μετά την εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία από τη Ρωσία. Ποια είναι η δική σας αίσθηση και εντύπωση? Πολλοί λένε ότι η αυριανή συνάντηση στην Αντάλια γίνεται για να γίνεται, αλλά δεν θα είναι εκεί τα ουσιαστικά αποτελέσματα. Τι πιστεύετε ότι σκληραίνουν οι εξελίξεις? Θα χρησιμοποιήσω μία κλισέ φράση, ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν μέχρι να καλυτερέψουν. Δηλαδή, αναμένεται ακριβώς στον απόϊχο αυτών των διπλωματικών προσπαθειών μία μείζωνα κλιμάκωση, κυρίως στο νότιο και ανατολικό μέτωπο, λίγο πριν ίσως την εκεχηρία. Δηλαδή, να το αποκωδικοποιήσουμε όσο το δυνατόν πιο απλά. Εάν συμβεί μία εκεχηρία, κυρία Σαχίνη, θα συμβεί μόνο μετά την πτώση του Χαρκόβου και της Μαριούπολης. Δηλαδή, θα συμβεί μόνο μετά από μία νίκη των Ρώσων και ήττα των Ουκρανών στο πεδίο της μάχης, που θα οθήσει τις δύο πλευρές σε έναν συμβιβασμό. Έως τώρα δεν υπάρχει πρόθεση για ένα τέτοιο συμβιβασμό. Άρα λέτε ότι τα δράματα, γιατί το ένα επίπεδο είναι ο κινησμός των δυνάμεων, των συμφερόντων από τη μια, και από την άλλη το άλλο επίπεδο είναι το καθημερινό δράμα των απλών πολιτών, αμάχων, οι οποίοι ζουν τη φρίκη του πολέμου. Να μην το ξεχνάμε αυτό, θα συνεχιστεί, λέτε. Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα είχε σημειωθεί και μια ύφεση στις εχθροπραξίες, ναι, γιατί επί 72 ώρες ανασυγκροτεί το ρωσικό στρατός μετά τις εξευτελιστικές αποτυχίες και απώλειές του, κυρίως στο βόρειο μέτωπο, και εντός περίπου 24 ωρών σημειώνεται μια ταχεία προέλαση του ρωσικού στρατού σε όλα τα μέτωπα. Το βόρειο μέτωπο, στο Κίεβο, πλέον έχει κυκλωθεί και από το βορρά και από τα ανατολικά, από τα δυτικά και πλέον και από τα ανατολικά. Στο ανατολικό μέτωπο, μετά την παράκαμψη του Χαρκόβου, έχουν δημιουργηθεί δύο μεγάλοι θύλακες με περικυκλωμένα ουκρανικά στρατεύματα. Στο νότιο μέτωπο αναμένεται η πτώση της Μαριούπολης εντός ημερών λόγω της ταχείας προέλασης του τακτικού ρωσικού στρατού και των πολιτοφυλάκων των αυτονομιστών του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ. Οπότε, όπως σας προανέφερα, τα πράγματα θα χειροτερέψουν μέχρι να καλυτερέψουν. Η Ρωσία δεν προτίθεται να συμβιβαστεί ακόμη μέχρι να εκπληρώσει
έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς τους, έστω την πτώση της Μαριούπολης και του Χαρκόβου πριν την Κεχυρία. Και σύμφωνα μάλιστα και με τις πρώτες πληροφορίες, αναμένεται και τις επόμενες ημέρες και μία απόβαση στην Οδυσσό. Πρέπει όμως να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι η αφρόκρεμα του Ουκρανικού στρατού είχε αναπτυχθεί τα ανατολικά, τα πέριξ των δύο αποσχηθισών επαρχιών του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ και στην Οδυσσό. Οπότε αν όντως πραγματοποιηθεί μια αμφίβια επιχείρηση του Ρωσικού στρατού κατά της Οδυσσού, θα πρέπει να αναμένουμε σφοδρότατες συγκρούσεις. Τώρα, σε μια πόλη ιστορικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Προφανώς όλη η περιοχή έχει ενδιαφέρον ως προς το ελληνικό στοιχείο. Τώρα, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, κύριε Πλακούδα, θέλω να σας θέσω και τρία άλλα ζητήματα. Διότι εκτός από τον πόλεμο και τη φρίκη του αυτή καθ' αυτή στην Ουκρανία, έχουμε και τα ρήγματα στην παγκόσμια οικονομία. Η μεγάλη μου απορία είναι η εξής και πολλοί κόσμοι. Τα καύσιμα στην Ευρώπη και έτσι περαιτέρω στην Ελλάδα κάνουν πάρτι τιμές. Αλήθεια, οι χώρες, οι λεγόμενες αραβικές, που κατά κύριο λόγο είναι ο ΟΠΕΚ, ο κορμός του ΟΠΕΚ. Σωστά. Γιατί δεν αυξάνουν την παραγωγή να πέσει η τιμή? Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία δεν επίσης κρατούν μια στάση διακριτική, πρέπει να πω. Το Κατάρ δεν κρατάει τόσο διακριτική στάση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κρατούν. Γιατί δεν ρίχνουν στην παραγωγή να την αυξήσουν για να πέσουν οι τιμές? Οφείλω να παραδεχτώ, κύριε Σαχίνο, ότι την ανέμενα την ερώτηση αυτή, ιδίως μετά τη διαρροή στον αμερικανικό τύπο της έτσι φαλιάρας εντός εισαγωγικών των μοναρχιών του κόλπου προς τη διοίκηση Biden. Αρνήθηκαν να συνομιλήσουν με τον πρόεδρο Biden οι μοναρχίες του κόλπου πλην του εμμύρη του Κατάρ. Όχι απλά αρνήθηκαν να συμφωνήσουν την πρόταση των Αμερικανών και στις μοναρχίες του κόλπου και, surprise, surprise, και στη Βενεζουέλα του Μαδούρο για αύξηση. Καλά, ο Μαδούρο δεν μπορεί, είναι κατεστραμμένο το σύστημα. 800.000 βαρέλια την ημέρα και αυτά θα τα πάρουν αν χρειαστεί, αλλά από ό,τι βλέπω εγώ. Αλλά δεν μπορεί να αυξήσει με τίποτα τεχνικά αυτή τη στιγμή, με τόσα χρόνια. Μόνο το Ιράν θα μπορούσε να μόνο το Ιράν θα μπορούσε. Και η Λιβύη, ναι. Αλλά για λόγους που τους γνωρίζετε και εσείς και τους γνωρίζουν και οι ακροατές μας, δεν υπάρχει δυνατότητα για άμεση ωφέλεια είτε από τη Λιβύη είτε από το Ιράν. Οπότε άρα όλοι κερδίζουν, μάλιστα, όλοι κερδίζουν από την αύξηση των τιμών αυτή τη στιγμή, οπότε γιατί να αυξήσουν την παραγωγή, αυτό μου λέτε. Για να τα πούμε. Βεβαίως, και κοινικά. Και ούτως ή άλλως, οι μοναρχίες του κόλπου δεν προτίθεται να διαρρήξουν τις προνομιακές σχέσεις τους που έχουν αναπτύξει με την Μόσχα από το 2019 και έπειτα. Α, στο όνομα μιας κατόνομα συμμαχίας με το Δημοκρατικό Κόμμα στη ΣΥΠΑ. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι οι Δημοκρατικοί συνιστούν ένα ανάθεμα για τις μοναρχίες του κόλπου στον ίδιο βαθμό που για τις αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος οι μοναρχίες του κόλπου και γενικότερα οι μονοκράτορες του αραβικού κόσμου όπως ο πρόεδρος Σίση της Αιγύπτου αποτελούν ένα ανάθεμα για αυτούς. Και πολλές φορές έχει φιλοξενηθεί και στα ελληνικά μουμουέ η διείσδυση του Κατάρ και της Μουσουλμανικής Αδελφότητος εντός του Δημοκρατικού Κόμματος με βουλευτές όπως η Ιλχάν Ομάρ που ανοιχτά υπονομεύουν και επιτίθεται τις μοναρχίες του κόλπου. Άρα για ποιο λόγο οι εν λόγω ηγέτες να υποστηρίξουν το πρόγραμμα των κυρώσεων της Δύσης κατά της Ρωσίας ή να αυξήσουν την παραγωγή τους μόνο και μόνο ως χάρη προς τη διοίκηση Biden η οποία προς το παρόν δεν τους έχει εξυπηρετήσει πουθενά ούτε καν στις διαπραγματεύσεις για το ζήτημα του Ιράν. Άρα όλοι βάζουν τα πιόνια στη σκακέρα και παίζουν με τα δικά τους συμφέροντα. Σωστά το αντιλαμβάνομαι, κύριε Πλακούδα? Ψυχρά τώρα συζητάμε κοινικά. Βεβαίως. Την ώρα που υποφέρουν όλα, λαοί βέβαια, αλλά για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Έτσι ακριβώς. Πάνω απ' όλα υπηρετούν το εθνικό συμφέρον τους. Και αυτή τη στιγμή δεν θα συστρατευτούν όχι μόνο οι χώρες του αραβικού κόσμου, αλλά και το ίδιο το Ισραήλ, ο υπαριθμόν ένας σύμμαχος
τον ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή με την Ουάσιγκτον και τη Δύση σε μία σύραξη με την Ρωσία και γενικότερα το Ανατολικό στρατόπεδο, Ρωσία-Κίνα, δίχως οι ίδιοι είτε να έχουν λάβει ένα αντάλλαγμα είτε να έχουν μεταπιστεί για την αναγκαιότητα των κυρώσεων. Ακόμα και η Ινδία, ένας παραδοσιακός σύμμαχος της Ρωσίας αλλά και ανταγωνιστής, παύλα εχθρός της Κίνας, δεν μετέχει στις κυρώσεις. Και μιλούμε για την αναδυόμενη μεγάλη δύναμη της Ασίας, δηλαδή με την εξαίρεση της Δύσης, και από τη Δύση οφείλουμε να εξαιρέσουμε ορισμένες χώρες όπως Μεξικό, Βραζιλία κτλ. Δεν μετέχει η Φίλιος στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Και αν δεν παραταθεί η σύραξη αυτή, και αν δηλαδή λήξει η εισβολή της Ρωσίας με μία κεχηρία ετός ημερών, σας διαβεβαιώ ότι δεν θα μετάσχουν και άλλες χώρες της Συμφιλίου σε αυτό το πρόγραμμα των κυρώσεων. Άρα, παρά τα πιο προβλήματα της ούτως ή άλλως ασθενικής ρωσικής οικονομίας, εάν δεν παραταθεί η διάρκεια της σύραξης αυτής, ίσως, πάλι με πολλά εισαγωγικά και ερωτηματικά, ίσως να μην χρεοκοπήσει η Ρωσία ή ακόμα και αν χρεοκοπήσει να επιβιώσει, ακριβώς επειδή δεν μετέχει κάθε χώρα στο εμπάργκο κατά της Ρωσίας. Τώρα, το επόμενο ερώτημα που τίθεται με βάση τη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τις 24 Φεβρουαρίου, που είναι μια τομή, παγκόσμια τομή. Θεωρείτε ότι έτσι θα πορευτούμε από εδώ και πέρα γεωπολιτικά? Δηλαδή, λίγος πολύ με διαφορετικές τοποθετήσεις παιχτών, κλειδιά, και κυρίως μας ενδιαφέρει εδώ στον ευρωπαϊκό χώρο, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι για χρόνια η ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία είναι εμφανής, εμφανέστατη. Ακόμη και χθες που ανακοινώθηκε το εμπάργκο στις αγωγές πετρελαίου από Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο, η υπόλοιπη Ευρώπη δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Σωστά. Έτσι θα πορευτούμε από εδώ και πέρα γεωπολιτικά? Κανείς δεν γνωρίζει, γιατί ακριβώς δεν γνωρίζουμε και αν θα λήξει η σύραξη σε 2 ημέρες, σε 2 εβδομάδες ή σε 2 μήνες. Αλλά όπως θα ανέφερα προλίγου, εάν δεν παραταθεί η σύραξη, τότε μάλλον το σοκ θα υποχωρήσει και σιγά σιγά θα υποχωρήσουν, παύλα αμβληθούν οι κυρώσεις. Ένα γνωρίζω με τα βεβαιότητα, κύριε Σαχίνη, ότι εμείς θα αναβαθμιστούμε γεωπολιτικά ως Ελλάδα, είτε μέσω της αναβίωσης του αγωγού ΙΣΜΕΤ, είτε μέσω του επανεξαπλισμού της Ευρώπης και της δημιουργίας μιας γραμμής παραγωγής για τα Leopard άρματα στην Ελλάδα, είτε η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί. Και παρά τους ισχυρισμούς κάποιων συναδέλφων μου, δεν θα αναβαθμιστεί η Τουρκία κατά την αιρετική γνώμη μου. Τουναντίον θα αναβαθμιστεί η Ελλάδα, όπως σας ανέφερα, είτε ενεργειακά είτε αμυντικά, παύλα εξοπλιστικά, η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί εκ των ουκ άνευ. Γιατί κύριε Πλακούδα, μόνο το απλό να αναφέρω, γιατί ίσως το γνωρίζουν οι ακροατές μας περί του EastMed, το mega project της ηλεκτρικής και ενεργειακής διασύνδεσης της Ελλάδος και της Αιγύπτου προχωρά ταχύτατα, το οποίο ωφελεί όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Ένα mega project των 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το mega project πάλι, μάλλον mega deal μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας, μόνο υπογραφή αναμένεται, για την συμπαραγωγή, όχι στην αρμολόγηση απλά, όπως στο παρελθόν, στην παραγωγή των κορυφαίων αρμάτων Leopard στην Ελλάδα. Όφελος περίπου 0,5 δις από την αύξηση των εξαγωγών της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας καθέτος. 0,5 δις πια η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Αυτό θα συμβεί χάρη στον κύριο Πούτιν. Κύριε Πλακούδα, εγώ οφείλω να σας ρωτήσω. Εσείς λέτε ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί και όχι η Τουρκία. Εγώ παρατηρώ ότι η Τουρκία αύριο στην Ατάλεια έχει και τους δύο πρωταγωνιστές αυτής της τραγικής ιστορίας για όλο τον πλανήτη. Τους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Ένα.
Παρατηρώ ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος σήμερα πάει στην Άγκυρα. 2. Από εκεί που δεν μιλάγαν. 3. Παρατηρώ ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός πάει την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν την περασμένη Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη. Θεωρείτε δηλαδή ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη? Δεν ισχυρίζομαι αυτό. Ισχυρίζομαι ότι η Τουρκία δεν θα αναβαθμιστεί γεωπολιτικά από τη Δύση ως ο προμαχώνας κατά της Ρωσίας και ότι η Τουρκία θα υποστεί ένα βαρύτατο κόστος από την Ουκρανική κρίση, είτε με τη μία έκβαση είτε με την άλλη. Για την ώρα πάντως δεν το βλέπω. Εγώ θέλω να είμαι ακριβής. Δεν τα βλέπω. Και Μπαϊρακτάρ δίνει στην Ουκρανία και εκεί οι Ρώσεις δεν βάζει στη Ρωσία και είναι μια χαρά. Διότι να σας πω. Αναφέρω μόνο και μόνο για τις απώλειες των κατασκευαστικών project. 6,5 δις. Τι εννοείται? Να σας αναφέρω για τις απώλειες στην Ουκρανία. Να σας αναφέρω για τις απώλειες ως προς την αμυντική βιομηχανία της εξαιτίας της διάλυσης της MotorSeek και της Ivenco. Από πού θα προμηθευτεί τους κινητήρες για τα Akinji, αυτά τα θηριώδη drone η Τουρκία, ή για τα ATAK, τα F-129, τα ελικόπτερά της? Μα αν τα βρει όπως λέτε, αυτούς, ναι. Δεν θα τα εξάγει. Μα αν τα βρει, κύριε Πλακούδα, αν τα βρει όπως λέτε με Ρωσία και εκείνα θα τα προμηθευτεί, θα σας πει κάποιος από την Κίνα. Και ο αντίλογος εδώ είναι ότι την ίδια ώρα μια χαρά προσγειώνονται στην Κωνσταντινούπολη και μέσω της Turkish Airlines πάνω σε όλο τον κόσμο όποιοι θέλουν από τη Ρωσία, για παράδειγμα. Δεν διαφωνώ ως προς αυτό, αλλά η Τουρκία έχει ήδη υποστεί δύο βαρύτατες απώλειες, ένα mega deal του 1,5 δις με το Πακιστάν και ένα άλλο mini deal του μισού δις με το Ιράκ, επειδή αρνούνται οι ΗΠΑ να εκδώσουν την άδεια εξαγωγής για τους κινητήρες της Rolls-Royce για τα ελικόπτερα ATAK TAF-129. Η Ουκρανία ήταν η σανίδα σωτηρίας τους και για τα ATAK ελικόπτερα και για τα Akinji drones. Τέλος, παπαλά οι κινητήρες από εκεί. Να αναφερθώ για τα Μπαρακτάρ, η διάλυση του μύθου των Μπαρακτάρ στους εθέρες της Ουκρανίας. Από τα 24 της πρώτης παρτίδας και άγνωστος αριθμός της δεύτερης παρτίδας, μόνο 2 βίντεο από επιτυχείς προσβολές. Άρα, τέλος και αυτά. Να σας ανέφερα προλίγου τις απώλειες από τα κατασκευαστικά project. Αλλά εγώ προχωρώ και ένα βήμα παραπέρα, όχι πέραν των αριθμών. Εάν μετατραπεί ο Ξηνός Πόντος σε ρωσική λίμνη, αυξάνονται ή όχι η ανασφάλεια της Τουρκίας και τα διλήμματα ασφάλειας της Τουρκίας? Εκτός αν τα βρουν. Για πείτε μου και κάτι, μιας και το θίξατε, γιατί έχει ενδιαφέρον και κάπου θέλω να καταλήξουμε και έτσι να κλείσουμε. Είπατε Πακιστάν, το οποίο επίσης είναι αμέτωχο στην ιστορία. Καλά, δεν είναι? Ακριβώς. Μάλιστα. Οπότε εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Πλακούδα, γιατί όλοι οι γεωπολιτικοί αναλυτές προσπαθείτε ο καθένας με τον τρόπο του και κάποιοι έχετε όπως εσείς αιρετικές αντιλήψεις που στα πράγματα πολλές φορές δοκιμαζόμενες βγαίνουν, παρότι ακούγονται αιρετικές. Ωστόσο, οφείλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε στο πεδίο. Κοιτάξτε, μιλάμε για χώρες, λίγος πολύ, οι περισσότερες εξ αυτών είναι πυρηνικές δυνάμεις. Δηλαδή και η Ρωσία και το Πακιστάν και η Ινδία και η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία και η Αγγλία και το Ισραήλ και η Βόρειος Κορέα. Αναρωτιέμαι, αυτό δεν είναι τελικά το κλειδί? Δηλαδή ό,τι να κάνει ο ένας τον άλλον, γιατί διαχρονικά το διεθνές δίκαιο με την ισχύ το έχουν κάνει όλοι κουρέλι. Εκεί που σταματάει ο ένας ένα του άλλου είναι, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι έχει πυρηνικά. Διαφορετικά θα ήταν αλλιώς η αντιμετώπιση. Κάνω λάθος? Έχετε απόλυτο δίκιο. Το μετανιώνουν οι Ουκρανοί, κύριε Σαχίνη, που παρέδωσαν το πυρηνικό οπλοστάσιό τους μετά την αυτοδιάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και μάλιστα με την εγγύηση της ανεξαρτησίας τους από τρεις μεγάλες δυνάμεις. Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Ρωσία. Ο Καντάφη το πλήρωσε πάλι την οικειοθελή αυτοδιάλυση του πυρηνικού προγράμματος της Λιβύης. Γι' αυτό και το παραπέντε αρνήθηκε να συμφωνήσει με τις ΗΠΑ ο κομμουνιστής δικτάτορας της Βορείου Κορέας για την οικειοθελή αυτοδιάλυση του πυρηνικού προγράμματος του, επειδή ανησυχούσε για την ασφάλεια του καθεστώτος του. Γι' αυτό το λόγο και δεν πρέπει να αναμένουμε παρά μία αύξηση ακριβώς την ζήτηση για πυρηνικά όπλα και γενικότερα όπλα μαζικής καταστροφής μετά την ουκρανική περιπέτεια. Γιατί ακριβώς όλοι διαπιστώνουν ότι Καζακστάν και Ουκρανία που φιλοξενούσαν
τα δύο μεγάλα πυρηνικά οπλοστάσια της Σοβιετικής Ένωσης μετά το Ρωσικό παρέδωσαν οικειοθελώς το 92 τις πυρηνικές κεφαλές τους και η μία χώρα, το Καζακστάν, έχει μετατραπεί κακά τα ψέματα σε ρωσικό προτεκτεράτο και η δεύτερη χώρα, η Ουκρανία, υφίσταται μια εισβολή από τρεις άξονες. Μάλιστα. Ενώ με τους άλλους λένε οι μεγάλοι παίκτες και οι Αμερικανικοί Ρώσοι λένε, ενώ παίκτες στρατιωτικά, αλλά όταν έρθει η κρίσιμη ώρα, δεν λένε και πολλά για το Πακιστάν, όπως είπατε, για την Ινδία, για το Ισραήλ. Τι να πούμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ αυτή τη στιγμή καμιά φορά αναρωτιέμαι και αναζητώ περισσότερες πληροφορίες για βαριές κυρώσεις εις βάρος της Ινδίας και του Πακιστάν το 90 από τη ΣΥΠΑ επί προεδρίας Κλίντον και προς έκπληξή μου, κύριε Σαχίνη, δεν έχω διαπιστώσει παρά μόνο κάτι γελίες διπλωματικές κυρώσεις εις βάρος τους που αν ήθελαν οι ΗΠΑ κατά την μονοκραταωρία τους το 90 θα τις είχαν γονατίσει και τις δύο χώρες. Καλά, τι συζητάμε δεν τώρα. Ήταν το ίδιο στρατιωτικά. Εδώ η Τουρκία δεν έχει βαριές κυρώσεις. Τι συζητάμε. Κάνει, δείχνει. Άρα, κύριε Πλακούδα, λέτε ότι έχουμε μπει σε μία τραπό που ούτως ή άλλως αυτό που ξέραμε ως τώρα έχει αλλάξει. Θα πηγαίνουμε βλέποντας και κάνοντας και με ισορροπίες τρόμου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γι' αυτό ακριβώς, κύριε Σαχίνη, πρέπει να συμφωνηθεί μία άμεση εκεχηρία προτού συμβεί ένα ατύχημα. Απλά συλλογιστείτε το εξής ενδεχόμενο, υπαρκτό ενδεχόμενο, να χτυπήσουν οι Ρώσοι ένα αεροδρόμιο εντός της Πολωνίας, όπου εκεί φιλοξενούνται Ουκρανοί πιλότοι και Ουκρανικά αεροσκάφη, ή χτυπούν οι Ρώσοι ένα συνοριακό φυλάκιο μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας κατά τη μεταφορά δυτικού οπλισμού προς την Ουκρανία. Τι θα συμβεί τότε? Μετατρέπεται ανοιχτά πλέον μία κρίση μεταξύ Λευκορωσίας-Ρωσίας versus Ουκρανίας σε μία κρίση μεταξύ Ρωσίας-Παύλα-ΝΑΤΟ. Σωστά. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί ευνηδιάστηκαν από την πρόταση των Πολωνών με τα ΜΙΝΚ και είπαν τι είναι αυτά που λέτε, διότι οι Πολωνοί στην ουσία από την ανάποδη τώρα θέλανε εμπλοκή του ΝΑΤΟ κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ισορροπίες του τρόμου. Όπως επίσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχει ανησυχία στο δυτικό παράγοντα για τα βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία, αλλά υπάρχει τώρα, τόσο καιρό, τα ξέραν και δεν τα λέγανε. Μάλιστα, ακριβώς αξιοποιείται προπαγανδιστικά από το Κρεμλίνο η δήλωση της Βικτόρια Νούλαντ, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εισαγωγή η κυρία αυτή, για τα εργαστήρια βιολογικών όπλων της Ουκρανίας. Και πλέον η Μόσχα ισχυρίζεται πως παρήγε με τις ευλογίες ή έστω την ανοχή της Δύσης η Ουκρανία εγκρυπτώ αυτά τα όπλα μαζικής καταστροφής. Δυστυχώς, εδώ η Κίνα ζητά... το playbook των Αμερικανών στο Ιράκ το 2003. Μια χαρά το λέτε. Εδώ η Κίνα ζητάει εξηγήσεις. Λέει, μου αλλάξετε τον αδόξαστο με το εργαστήριο στη Γιουχάν, για πείτε μου. Καταλαβαίνετε εδώ, ζούμε πια την απόλυτη παράνοια, αυτό λέω. Από τους παίκτες ισχύως φυσικά. Οι λαοί πληρώνουν το δράμα και την τραγωδία. Αυτό είναι η αλήθεια. Δυστυχώς και πρέπει να ομολογήσω ότι ανησυχώ πάρα πολύ, κύριε Σαχίνη, όπως και αρκετοί συμπολίτες μας, για τη τύχη των ομογενών μας στην Ουκρανία, γιατί αυτοί συγκεντρώνονται σε δύο παράλληλες μητροπόλεις, Οδυσσό και Μαριούπολη. Και ήδη η Μαριούπολη έχει περισφίξει ο κλοιός πάρα πολύ και σημειώνονται οι συγκρούσεις πλέον ετός του αστικού ιστού και όχι στα περίχωρα. Σπύρος Πλακούδα, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλημέρα κύριε Πλακούδα, θα τα ξαναπούμε. Καλή να είστε καλά. Από το Αμπουτάπι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.